Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Μεγάλη Τετάρτη σήμερα 11 Απριλίου, εδώ κοντά σας με την εκπομπή Ορθά Κοφτά. Είναι μια ξεχωριστή μέρα σημερινή για την πολιτική ιστορία του τόπου, αφού εκτός απρόπτου σήμερα μπαίνουν οι τίτλοι τέλους σε αυτή τη Βουλή, η οποία εκλέχθηκε στις 4 Οκτωβρίου του 2009. Αυτή την ώρα αναμένεται να ξεκινήσει το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Πρωθυπουργία του Λουκά Παπαδήμου. Στις 5 η ώρα έχει προγραμματιστεί η επίσκεψη του κυρίου Παπαδήμου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 8 η ώρα στα δελτία ειδήσεων των 8 αναμένεται διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Και εκτός απρόπτου, κυρίες και κύριοι, αύριο πάμε στην διάλυση της Βουλής, το κλείσιμο της οποίας έχει προαναγγείλει από χθες ο κύριος Πετσάλνικος, πράγμα που σημαίνει ότι ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές. Εκλογές που θα μάθουμε εκτός απρόπτου σήμερα την ημερομηνία διεξαγωγής, όλα δείχνουν ότι θα διεξαχθούν την Κυριακή 6 Μαΐου. Και η σημερινή μας εκπομπή λοιπόν θα έχει καθαρά πολιτικό χαρακτήρα. Σε 2-3 λεπτά θα φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Γιώργο Οικονόμου, ο οποίος αναμένεται ότι θα είναι ένας εκ των υποψηφίων που θα διεκδικήσουν την ψήφο μας με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Γύρω στις 4 παρατέταρτο μαζί μας στο στούντιο θα είναι ο κύριος Δίνος Κοτρώνης από τη Δημοκρατική Συμμαχία και θα κλείσουμε έτσι τις σημερινές συζητήσεις στο στούντιο με τον κύριο Γιώργο Παπασίμου γύρω στις 4.30. Ο κύριος Παπασίμος, ο οποίος θα είναι υποψήφιος με το συνδυασμό της Δημοκρατικής Αριστεράς. Τώρα, να πούμε κυρίες και κύριοι πως η σημερινή πολιτική επικαιρότητα σκιάζεται από την σύλληψη του Άκη Τζουχατζόπουλου, του πρώην Υπουργού των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, αλλά και υποψήφιο για την Πρωθυπουργία, αν θυμάστε, όταν διεκδίκησε από τον Κώστα Σμίτη την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, όμως τότε τα μέλη, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ επέλεξαν τον κύριο Κώστα Σμίτη. Είναι λοιπόν ιδιαίτερη βαρύνουσα, θα έλεγα, και με μεγάλη πολιτική σημασία η είδηση της σύλληψης του Άκη Τζουχατζόπουλου. Να πω βέβαια εδώ, έτσι σημειολογικά, πως παραμονές Χριστουγέννων είχαμε τη σύλληψη του ηγούμενου Εφρέμ, που και αυτή θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν μια σύλληψη με πολλαπλά μηνύματα. Παραμονές Χριστουγέννων ο Εφρέμ, παραμονές του Πάσχα ο Τζουχατζόπουλος. Μια άλλη έτσι είδηση που νομίζω ότι πρέπει να τη σχολιάσουμε. 200.000 αυτοκίνητα κινητοποιήθηκαν μόνο το τελευταίο πεντάμινο λόγω των τελών κυκλοφορίας. Βλέπετε πως το αυτοκίνητο που ήταν το σήμα καθήκον του Έλληνα έχει πια γίνει σημείο όχι καθημερινότητας αλλά ίσως και πολυτέλειας. Να πούμε κυρίες και κύριοι ακόμα πως στις μέρες μας στην δίνη της μεγάλης οικονομικής κρίσης βρίσκεται πια και η ιστορική Μαλαματίνα. Η Ρετσίνα, η οποία έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Το πρωί απέκλεισαν την είσοδο του εργοστασίου οι εργαζόμενοι λόγω απολύσεων, μειώσεων μισθών. Ενώ να πούμε πως η Μαλαματίνα ήταν ένα σύμβολο για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και για τους παοξίδες. Το σήμα κατά τεθέν. Τώρα, να πούμε ακόμα πως ο φιλέλληνας Ιταλός δήμαρχος, ο Μάριο Γκάλντι, μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Καρδίτσα, βρέθηκε σήμερα στο Ίδρυμα Χρονίων Παθήσεων. Μίλησε εκεί στη δηλώση 10. Θα ακούσετε τι είπε στη διάρκεια των δελτίων ειδήσεων, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκε πού αλλού, στα Μετέωρα. Αυτά όσον αφορά, κυρίες και κύριοι, το πώς έτσι πορεύεται σήμερα η επικαιρότητα. Και πριν περάσω να σας παρουσιάσω τον πρώτο καλεσμένο της εκπομπής, να σας υπενθυμίσω πως μπορείτε να μας βλέπετε και διαδικτυακά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.tvpavla10.gr. Στο σημείο αυτό να καλωσορίσω στην εκπομπή τον κύριο Γιώργο Οικονόμου. Καλωσορίσατε. Σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Καλησπέρα κύριε Πίσα, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και θα κάνουμε, είμαι σίγουρος, μια πολύ ωραία κουβέντα μαζί. Και να πω βέβαια πως, όπως μου λέγατε πριν που είμαι στο στούντιο, είναι η πρώτη σας τηλεοπτική εμφάνιση. Εύχομαι να ακολουθήσουν πάρα πολλές, αφού θεωρώ δεδομένο πως η ενασχόλησή σας με τα κοινά και δει με την κεντρική πολιτική σκηνή θα σας φέρει συχνά πυκνά στο προσκήνιο, στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Να σας ευχηθώ λοιπόν και καλή επιτυχία, αφού νομίζω ότι μόνο η τυπική ανακοίνωση του ψηφοδελτίου μένει για να οριστικοποιηθεί η κάθοδό σας.
Και βέβαια νομίζω ότι θα έχουμε σήμερα την ευκαιρία, αλλά και στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, να πούμε αρκετά για αυτή την υποψηφιότητα. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και για τη σιγουριά σας. Να ξεκινήσουμε ρωτώντας το αυτονόητο. Γιατί τώρα, πώς προέκυψε αυτή η υποψηφιότητα? Ξέραμε λίγο πολύ ότι κάποια στιγμή, αυτό τουλάχιστον λέγανε έτσι οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, και να το πω απλά η δημοσιογραφική πιάτσα, ότι κάποια στιγμή ο Γιώργος Οικονόμου θα δώσει το παρόν στην πολιτική σκηνή. Γιατί όμως τώρα? Γιατί τώρα νομίζω ότι είναι η πιο δύσκολη στιγμή για την πατρίδα και για τον καθένα μας. Για την κοινωνία μας και για μένα και για όλους. Νομίζω ότι η κάθοδος στην πολιτική επιβάλλεται, όπως και σε κάθε νέο άνθρωπο, από το αίτημα του καιρού. Το αίτημα του καιρού που είναι η ανανέωση. Και μια ανανέωση με ουσία. Είπατε ότι είναι δύσκολη καιρή. Αυτό θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν είναι πλεονέκτημα για σας. Συνήθως γόνος πολιτικής οικογένειας επιλέγει την κατάλληλη στιγμή και υπό την έννοια της, αν όχι σίγουρης εκλογής, αλλά μιας, θα έλεγα, πολύ χαλαρής προεκλογικής περίοδου, χωρίς αυτά που περνάμε αυτόν τον καιρό. Ναι, εγώ θέλω να σας πω, όπως και το ΠΑΣΟΚ, το νέο αυτό ΠΑΣΟΚ που υπάρχει τώρα, νομίζω ότι είμαστε για τα δύσκολα. Και εγώ θέλω να πω στον τρικαλινό κόσμο ότι θα εξυπηρετήσω την επιλογή του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αν τα καταφέρω και εκλεγώ. Έλεγα ότι για πολλούς από εμάς τους δημοσιογράφους ήταν αναμενόμενη λίγη πολύ η κάθοδος σας στην πολιτική. Ίσως όχι τώρα, αργότερα δεν το είχαμε έτσι προσδιορίσει. Εσείς πόσο καιρό, έτσι να ρωτήσω, το προετοιμάζετε μέσα σας? Πόσο έτσι όριμος θεωρήσετε ότι ήταν ο καιρός τώρα για να πείτε το μεγάλο ναι της ενασχόλησης με την πολιτική? Κοιτάξτε, εγώ είμαι ενεργός πολίτης από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Το βήμα από το να φτάσεις ενεργός πολίτης μέχρι να εκτεθείς, το έκανα τώρα. Πάντα είχα στο μυαλό μου την έκθεση και την δημόσια προσφορά. Ίσως τώρα να ήταν η πιο κατάλληλη στιγμή για μένα, παρόλη τη δυσκολία που λέτε δικαίως ότι υπάρχει. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες πολιτικές συνθήκες δεν είναι οι ιδανικότερες, θα έλεγα? Ρευστό πολιτικό σκηνικό, απαξίωση εν πολλής του πολιτικού συστήματος, γι' αυτό ίσως θα μιλήσουμε και αργότερα με λεπτομέρειες. Είναι δηλαδή σημεία που με μια πρώτη ανάγνωση θα μπορούσε να πει κανείς πως αποθαρρύνουν κάποιον και όχι τον ενθαρρύνουν για να κατέβει στην πολιτική. Αναμφίβολα έτσι είναι. Και γι' αυτό βλέπετε ότι πανελληνίως υπάρχει μια δυστοκία σε όλα τα κόμματα, όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ, αλλά σε όλα τα κόμματα όλων των κατευθύνσεων και όλων των ιδεολογιών. Πάντως είναι προς τιμήν των ανθρώπων, που, ειδικά των νέων, που εκτίθονται αυτή τη στιγμή στην πολιτική, στα πιο δύσκολα. Μια που λέτε για νέους που λένε το ναι και κατέρχονται στην πολιτική, από την άλλη μεριά έχουμε μαζικές, θα έλεγα, αποσύρσεις πολιτικών, πολιτικά ονόματα που για πολλά χρόνια πρωταγωνίστηκαν στην πολιτική σκηνή και από τα δύο μεγάλα κόμματα, κυρίως από τα κόμματα που ασκήσαν εξουσία, τους βλέπουμε να αποσύρονται από την ενεργό πολιτική. Είναι σημεία των καιρών, είναι το γεγονός ότι είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, απαξίωση του πολιτικού συστήματος. Πώς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε αυτό? Εσείς πώς το σχολιάζετε και πώς το ερμηνεύετε? Εγώ θα πάρω την καλύτερη εκδοχή των πραγμάτων. Ότι είναι προς τιμήν τους, ότι παίρνουν την επιταγή των καιρών, ακούν την επιταγή των καιρών, αποχωρούν και δίνουν τόπο σε νέους ανθρώπους, νέες ιδέες να αναλάβουν νέο έργο. Θα έλεγα ότι είναι προς τιμήν τους. Και ειδικά για τους δύο βουλευτές που αποχώρησαν από το κόμμα μου, το ΠΑΣΟΚ στα Τρίκαλα, το Χρήστο Χάιδο και τη Σούλα τη Μερεντήρη, θα έλεγα ότι είναι εξαιρετικά προς τιμήν τους. Τώρα, σε αυτό που λέτε, είναι πρωτόγνωρο στην πολιτική ιστορία του τόπου, των Ομού Τρικάλων, αλλά φαντάζομαι και σε πανελλήνιο επίπεδο. Από τους 5 εν ενεργεία βουλευτές που μέχρι και σήμερα είναι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι 4 δεδομένο είναι ότι δεν θα συμμετέχουν στην νέα εκλογική αναμέτρηση. Η κυρία Μερεντήτη, που είπατε, και ο κύριος Χάιδος από το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χατζηγάκης και ο κύριος Κρέκας από τη Νέα Δημοκρατία. Αν προσθέσω και τον κύριο Λέγκα, που μέχρι πριν από 2 μήνες περίπου, ένα μήνα, ήταν βουλευτής, μιλάμε για ένα εντελώς νέο πολιτικό σκηνικό. Μόνο ο κύριος Μαγκούφης από τους ενεργεία βουλευτές, εκτός αυρόπτου, θα ζητήσει την ψήφο από τους τρικαλινούς. Άρα λοιπόν, δεδομένο είναι ότι στα 4/5 τουλάχιστον θα είναι ανανεωμένο
θα είναι ενωμένα τα πρόσωπα τα οποία θα συμμετέχουν στην νέα Βουλή. Ένα εντελώς διαφορετικό λοιπόν πολιτικό σκηνικό. Έτσι ακριβώς είναι. Και θα έλεγα ότι οι βουλευτές αυτοί που αποχώρησαν και αποχώρουν τώρα αύριο και τυπικά, χωρίς να εκτεθούν, ήταν βουλευτές της πιο δύσκολης μεταπολεμικής κοινοβουλευτικής περίοδου. Αλλά θα σας πω ότι είναι της πιο δύσκολης μέχρι την επόμενη. Είμαι σίγουρος ότι και η επόμενη θα είναι εξαιρετικά δύσκολη και μάλιστα ίσως και πιο δύσκολη. Και όσοι κληθούν από τον ελληνικό λαό ή τον τρικαλινό λαό να την υπηρετήσουν, θέλω να πιστεύω θα το κάνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θα δείξουν ειδικές αντοχές που χρειάζονται σε αυτή την περίοδο. Ναι, δέστε όμως κάτι. Γίνεται πολλή συζήτηση τώρα ότι από τη μια μεριά καλώς έχουμε αυτή την ανανέωση. Από την άλλη μεριά όμως, επειδή ακριβώς είναι αυτές οι ειδικές πολιτικές συνθήκες, πολλοί λένε, επιτρέψτε μου την έκφραση, ότι χρειαζόμαστε παλιές καραβάνες για να μπορέσουν να βγάλουν τον καρό από τη λάσπη. Δηλαδή ότι με όλα όσα μπορεί να καταμαρτυρήσει κανείς στο υπάρχον πολιτικό σύστημα, ίσως η εμπειρία σε αυτή την χρονική συγκυρία φαινόταν πιο καθοριστική σημασία από τους νέους ανθρώπους που θα κληθούν τώρα να αναλάβουν τις ευθύνες. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό? Εγώ ίσα λέω ότι αυτές τις νέες ειδικές συνθήκες χρειάζονται νέοι άνθρωποι. Περισσότερο παρά ποτέ. Και είμαι σίγουρος ότι και η επιταγή της τρικαλινής κοινωνίας θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση και σε όλα τα κόμματα. Κύριε Οικονόμου, νέοι άνθρωποι φέρουν και νέες ιδέες, αλλά όταν τα πολιτικά κόμματα είναι αυτό που λέμε κόμματα παλιάς κοπής, με πολλές φορές αποστεωμένες ιδέες που έρχονται έτσι από το παρελθόν, πόσο μπορούν νέα άτομα όπως εσείς τώρα να ευδοκιμήσουν σε ένα τέτοιο πολιτικό περιβάλλον και να κάνουν πραγματικά πράξη αυτά που φαντάζομαι έχουν βάλει ως στόχο να υλοποιήσουν μπαίνοντας στη Βουλή? Ωραία παρατήρηση. Εγώ νομίζω ότι τα νέα άτομα θα αλλάξουν και τα κόμματα και θα τα κάνουν να σκέφτονται συνολικά με έναν ιδιαίτερο, καινούριο, καλύτερο τρόπο. Είναι ευκαιρία. Δεν θα έχουμε πολλές ευκαιρίες από εδώ και πέρα. Θα είναι ευκαιρία ο κόσμος να τιμήσει ανθρώπους που έχουν τη διαδρομή τους πέρα από την νεότητά τους, πέρα από τις νέες ιδέες, τη διαδρομή τους, την κοινωνική, την επαγγελματική. Ο κόσμος θα πρέπει να αναλάβει και τις ευθύνες της εκλογής σοβαρών ανθρώπων που θα τους εμπιστεύεται. Και ας υπηρετήσουν κόμματα και ας τα αλλάξουν τα κόμματα. Είναι ευκαιρία. Παλιότερα μιλούσαμε για κόμματα και ουσιαστικά βάζαμε, δεν θα έλεγα σειρματοπλέγματα, βάζαμε σύνορα. Λέγαμε ότι μέχρι εδώ είναι το Πασόκ, μέχρι εκεί είναι η Δημοκρατία, μέχρι εκεί η Αριστερά. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα στα δύο μεγάλα κόμματα, να είναι πια συγκεχημένα τα πολιτικά όρια του καθενός. Αυτό προφανώς, αν είναι έτσι, αμβλύνει και τις διαφορές πέρα τις ιδεολογικές και τις προσωπικές και τις πολιτικές. Πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει αυτό μόλις θα σας περιέγραψα? Είναι μια πραγματικότητα ή εσείς το βλέπετε από άλλη γωνία? Εγώ να απαντήσω για σε σχέση με τα δύο μεγάλα κόμματα του παλιού δικοματισμού, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Σίγουρα δεν είμαστε ίδιοι. Σίγουρα όμως εθνικοί λόγοι μας κάνουν να εξυπηρετούμε τις ίδιες λογικές. Είναι ευκαιρία να έρθουμε κοντά και να πούμε και πράγματα από κοινού. Εκείνη η ανέξοδη, το ανέξοδο πικ-πονγκ του εγώ κάνω το καλό, εσύ κάνεις το κακό, εμένα με ενοχλεί. Δεν το θέλω. Και φαντάζομαι ότι εγώ λέω αυτό που λέει και ο περισσότερος κόσμος, όχι μόνο ο Τρικαλινός, περισσότεροι Έλληνες. Το ανέξοδο πικ-πονγκ τέρμα. Έχει δημιουργηθεί πάντως ένα σκηνικό που από τη μια μεριά φέρνει από την πλευρά του μνημονίου το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία και να επιτρέψουμε την έκφραση αντιμνημονιακό μπλοκ από όλα σχεδόν τα υπόλοιπα κόμματα. Είναι μια πραγματικότητα. Και αυτή η πραγματικότητα λέει ότι πιθανόν και την επόμενη μέρα να δούμε χέρι-χέρι και ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Χωρίς Καρατζαφέρη, ίσως, δεν ξέρω. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι τα κόμματα που υπηρετούν τη λογική του μνημονίου. Και εγώ σας το λέω, είμαι ένας άνθρωπος που με έναν όρο που χρησιμοποιώ είμαι αντιμνημονιακός. Με τη λογική του ότι το μνημόνιο δεν μου έκανε καλύτερο, δεν έκανε σε κανέναν καλό. Αλλά είναι μια κατάληξη, είναι ένα αποτέλεσμα μιας 38 χρόνων στα οποία το μοντέλο στο οποίο λειτουργούσαμε και εξυπηρετούσαμε δεν τα πήγε πολύ καλά. Από εδώ και πέρα εγώ πιστεύω ότι έστω και με αυτό το μνημόνιο, έστω και με αυτές τις επιταγές θέλουμε να φτιάξουμε λίγο καλύτερα τον εαυτό μας, λίγο καλύτερα την Ελλάδα. Και τα δύο κόμματα που υπηρετούν αυτή τη στιγμή το μνημόνιο νομίζω ότι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουν ένα πιο σοβαρό προφίλ και έχουν την
δεν συμπαθούν τις αόριστες αφηγήσεις αυτής της επικίνδυνης περιπέτειας. Πάντως αυτά τα 38 χρόνια που μόλις περιγράψατε, ως χώρα, το σκηνικό που αντιμετωπίζουμε σήμερα στήθηκε από το Πασόκ και από τη Νέα Δημοκρατία. Mm. Από τα δύο κόμματα τα οποία μας λένε συχνά πυκνά αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη, αλλά από εκεί και πέρα δεν μας λένε τίποτα για το ποιος πληρώνει το λογαριασμό. Και επιτρέψτε να πω πως το λογαριασμό τον πληρώνουμε όλοι μας. Και εσείς και εγώ και ο υπόλοιπος ελληνικός λαός. Ακριβώς έτσι είναι. Εγώ τώρα, επειδή όπως δείχνουν τα πράγματα, η επόμενη μέρα των εκλογών θα είναι μια μέρα η οποία μάλλον δεν θα φέρει κανένα κόμμα πέρα το ποιος θα βγει πρώτος, δεύτερος ή τρίτος, δεν θα μπορέσει να δώσει μονοκομματική κυβέρνηση. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πώς πιστεύετε λοιπόν ότι μπορεί να πορευτούν, είναι μια πρώτη ανάγνωση αυτή που κάνουμε τώρα, έτσι, στην πρώτη συζήτηση που έχουμε μαζί, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να πορευτεί λοιπόν το πολιτικό σύστημα την επόμενη μέρα, και αν θα δούμε μια, να κάνω προθετικό ερώτημα, μια συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, τι μπορεί να αλλάξει από αυτό που και σήμερα έτσι βιώνει ο ελληνικός λαός? Σίγουρο είναι ότι θα κινηθούμε σε πλαίσια συμμαχιών. Οι αυτοδυναμίες, ίσως και για καλό της χώρας, έχουν απομακρυνθεί από τον πιθανό ορίζοντα. Εγώ θα έλεγα ότι όλοι όσοι συμμετέχουν σε κυβερνήσεις πλέον να αναλάβουν σοβαρές προτάσεις προς εξυπηρέτηση πραγματικών αναγκών και όχι φρούδων καταστάσεων. Μακριά από το ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον που μπορώ εγώ να μιλήσω, η έλλειψη ρεαλισμού και η έλλειψη ειλικρίνειας. Ίσως παλιότερα να μην τα κατάφερε σε αυτόν τον τομέα του ΠΑΣΟΚ. Το νέο ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ του Προέδρου Βαγγέλη Βενιζέλου, τα καταφέρνει και θα τα καταφέρει πολύ καλύτερα και θα είμαστε εδώ πάλι και θα το θυμηθείτε. Τώρα, να επικαλυστώ και την επιστημονική σας ιδιότητα. Καλά δεχόμαστε. Αυτές οι εκλογές θα είναι εκλογές απλής εκτόνωσης, πώς εσείς έτσι το εισπράτετε? Είναι εκλογές που μπορούν να δώσουν ελπίδα και προοπτική? Και το ρωτάω γιατί είναι δεδομένο ότι έχουμε ένα ασφικτικό πολιτικό πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η επόμενη κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή. Mm-hmm. Συγκεκριμένες δεσμεύσεις, χρονοδιαγράμματα που πρέπει να υλοποιήσουμε. Άρα λοιπόν, τι μπορεί να προσδοκά ο Έλληνας? Και επανέρχομαι στο ερώτημα. Απλά θα εκτονωθεί, θα βγάλει από μέσα του ίσως και την οργή, την αγανάκτηση, αυτό το, να το πω λαϊκά, το άχτι που έχει, ή μπορεί όντως να ελπίζει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό την επόμενη μέρα? Εγώ εκείνο που έχω να πω είναι σίγουρο ότι ο θυμός της κοινωνίας είναι μεγάλος, δικαιολογημένος ίσως και σε μεγάλο βαθμό δικαιολογημένος, να μην το πω το ίσως. Θα έλεγα όμως ότι αυτό που θα προκύψει μετά τις εκλογές, αυτές οι συμμαχίες φαντάζομαι που θα προκύψουν, να έχουν τη λογική αλλαγής ενός μοντέλου που απέτυχε. Και να μιλήσουμε ειλικρινά, το μοντέλο, το πολιτικό σύστημα μέχρι που υπήρχε μέχρι τώρα, κανένα δεν κάνει περήφανο. Λειτουργήσε, εξυπηρέτησε ένα μοντέλο που απέτυχε. Είναι ευκαιρία να αναδομηθούν τα πράγματα και να τα δούμε λίγο πιο λειτουργικά και με ένα νέο πραγματικά τρόπο. Όλοι μας. Όπως θα μπορούσαμε να δούμε και τον εαυτό μας όλοι μας καλύτερο. Όλοι μας να βάλουμε το κομμάτι και να μην παρασυρθούμε από την ιτοπάθεια ότι ελεγχόμαστε, ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν, είναι αυτά. Όχι. Ο καθένας μας το καλύτερο κομμάτι, το καλύτερο κομμάτι του εαυτού του. Πραγματικά πιστεύω στον Έλληνα. Θέλω να πιστεύω και στον Τρικαλινό και στον Έλληνα. Ας βάλουμε όμως τα δυνατά μας. Μην παρασυρθούμε από ιτοπάθειες. Θα μείνω λίγο στην επιστημονική σας ιδιότητα. Είστε γιατρός. Έχετε άμεση επαφή με τον κόσμο και μια άλλη οπτική γωνία. Πόσο λοιπόν αυτή η οικονομική κρίση, αυτό τα πάνω κάτω που ήρθαν στη ζωή μας, έχει επηρεάσει και τον ψυχισμό μας και την συμπεριφορά μας? Κοιτάξτε, λόγω της ιατρικής βλέπω πραγματικά, ειδικά αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μας είστε πολύ χρήσιμοι εσείς, η ψυχή τώρα. Δεν διαφωνώ καθόλου. Θα το έλεγα και για όλες τις εποχές ίσως. Αυτή την εποχή βλέπω όλες τις δυσκολίες της ζωής. Και τις βλέπω, τις αντιλαμβάνομαι, προσπαθώ να τις ερμηνεύσω και στο μέτρο που μπορώ να κάνω το καλύτερο δυνατό ίσως και να τις θεραπεύσω. Εκείνο που βλέπουμε ακόμα και στατιστικά στην Ελλάδα είναι ότι τα νούμερα της ψυχικής όχλησης των ψυχικών νόσων έχουν εκτοξευθεί, δεν έχουν απλώς αυξηθεί. Βλέπουμε νούμερα αυτοκτονιών γύρω στο 35% πάνω από, από τα νούμερα του 2007. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι η ψυχή τους πάλεται αρνητικά μέρα με τη μέρα. Θα έλεγα ότι πρέπει να κάνουμε κάτι και για την ψυχική ηρεμία των Ελλήνων. Αλλά εκείνο που πρέπει να θεραπεύσουμε είναι την πολιτική μας ματιά. Εκεί να δώσουμε τη σημασία και να φτιάξουμε, να οργανώσουμε ένα κράτος με άλλον τρόπο.
Κάνοντας αυτό θα τα δούμε όλα καλύτερα και ένα πράγμα που θα δούμε καλύτερα θα είναι και η ψυχική δομή του Έλληνα. Θα είναι περιττό να ρωτήσω αν αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που έρχονται στο ιατρείο σας και ζητάνε... Το απάντησα νομίζω. Ναι, ναι, αυτό λέω. Ναι, ναι, το απάντησα. Αυτή η ψυχολογική έτσι, αναστάτωση, το γεγονός ότι περισσότερο μας δεν έχουμε πια την ψυχολογική ισορροπία, νομίζω ότι παίζει το ρόλο της και φαίνεται και στην καθημερινότητά μας. Φαντάζεστε ότι πέρα από, από την ιατρική βοήθεια που μπορεί να χρειαζόμαστε, η πολιτική αλλαγή, ένα διαφορετικό πολιτικό status quo μπορεί να βελτιώσει και τη δική μας συμπεριφορά. Σίγουρα. Εγώ πιστεύω ότι μετά τις εκλογές οι Έλληνες θα τύχουν ένα μεγάλο ποσοστό πολιτικής εκτόνωσης και θα είναι καλύτερα. Θα είναι πραγματικά καλύτερα. Αν και το αποτέλεσμα είναι καλό, σοβαρό και στη σωστή κατεύθυνση, τα πράγματα θα μας επιτρέψουν να τα δούμε με μια πολύ θετικότερη ματιά. Ας δώσουμε αυτή την νήξη αισιοδοξία στον κόσμο. Εγώ θα έλεγα είναι καθήκον και των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των πολιτικών με το μεράκι τους, με το κομμάτι τους, να δώσουν και μια νότα αισιοδοξία. Όχι ψέματα, αλήθεια. Αλλά υπάρχουν πράγματα θετικά. Μπορούμε να τα δούμε. Ανταυτού ασχολούμαστε μόνο με αρνητικές παραμέτρους. Όχι. Είναι καιρός να αλλάξουμε και τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Τώρα, από το 1977 ο πατέρας σας, ο κύριος Χρήστος Οικονόμου, έχει ασχοληθεί με την πολιτική. Διετέλεσε για πάρα πολλά χρόνια βουλευτής, υφυπουργός υγείας. Από το 2000 και μετά στην πολιτική μπήκε και η κυρία Σούλα Μερεντίτη. Είστε λοιπόν γόνος πολιτικής οικογένειας. Φέρετε ένα βαρύ πολιτικό φορτίο, κυρίως ως γιος του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Θα μπορούσε λοιπόν να το δει κανείς από δύο οπτικές γωνίες και θέλω να τις δούμε και τις δύο. Αφενός με το βαρύ πολιτικό φορτίο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και μια καλώς ενώμενη πολιτική πρίκα, και από την άλλη, αυτό μπορεί να σας πούν αρκετοί, ότι εδώ τι γίνεται, έχουμε αλλαγή σκυτάλης, έχουμε διαδοχή, έχουμε δηλαδή αυτό που συχνά πυκνά λέμε οικογενειοκρατία και ναι, στην πολιτική. Αυτό θα μπορούσα να το πείτε αν αναλάμβανα αυτό το ρόλο που αναλαμβάνω τώρα το 2000 σαν διάδοχος του πατέρα μου. Και παρόλο που είχα πιεστεί πολύ, δεν το δέχτηκα και μου ήταν πολύ ξένο με τη δική μου λογική. Εκείνο που έχω να πω συνολικά είναι ότι και τον πατέρα μου και την πεθερά μου τους αγαπώ, τους τιμώ, τους εκτιμώ απεριόριστα. Και είναι και μεγάλη μου χαρά που τους έχω δίπλα μου. Και είναι και βοήθεια για μένα. Εκείνο όμως που θέλω να επισημάνω είναι ότι εγώ, ο Γιώργος Οικονόμου, θέλω να κρυφθώ για μένα, για τον Γιώργο τον Οικονόμου. Για την πορεία μου, για τις ιδέες μου και για αυτό που θα κάνω στη διαδρομή μου. Την πολιτική μου διαδρομή, για την κοινωνική και την επαγγελματική κρίνομαι καθημερινά. Για την καινούργια μου διαδρομή θέλω από εδώ και πέρα να κρυφθώ σαν Γιώργος Οικονόμου. Μακριά από μένα τα. Οι λογικές οικογενειοκρατίες έχουν απαντηθεί αυτά τα ερωτήματα, μου είναι ξένα στη λογική μου, μακριά. Φαντάζομαι όμως και στην τελική σας απόφαση να κατέλθετε την υποψήφιος θα έπαιξαν ρόλο τόσο ο πατέρας σας, αλλά εκτιμώ και η πεθερά σας. Όχι, όχι, δεν έχετε δίκιο, μην το υπολογίζετε. Θα έλεγα ότι ήταν και αρνητική και θετική. Και οι δυο τους με το κομμάτι τους μ' άφησαν να αποφασίσω εγώ. Καθόλου μου δεν με καθοδήγησαν. Επειδή τώρα το πολιτικό σκηνικό έχει αλλάξει και τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά, πώς θα πορευτείτε από εδώ και πέρα και σε αυτή την προεκλογική περίοδο που ξεκινάει, αλλά και γενικότερα στο πολιτικό στίβο? Και το λέω ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα, άρα η οποιαδήποτε πιθανή εμπειρία να έχετε αποκομίσει από την ώρα που ζείτε χρόνια ολόκληρα δίπλα σε πολιτικά πρόσωπα, δεν ξέρω κατά πόσο θα αξιοποιηθεί ή θα την αφήσετε εντελώς στην άκρη και θα ξεκινήσετε την πολιτική με εντελώς διαφορετικό πρίσμα. Θα προσπαθήσω να λειτουργήσω όσο αυτό μου το επιτρέπει η εμπειρία όλων αυτών των καταστάσεων που έχω ζήσει δίπλα σε αυτούς τους πολιτικούς, εκ του μηδενός. Σαν να ξεκινάω τώρα, σαν να μην ξέρω πώς γίνεται η πολιτική, με μόνο όπλο τη διάθεσή μου και την πίστη μου την μπορώ να προσφέρω. Αυτό θέλω να κάνω. Το είπαμε και προηγουμένως πως το πολιτικό έτσι, σύστημα γενικά είναι πολύ ρευστό, αλλά υπάρχει και μια αντικειμενική απαξίωση του πολιτικού συστήματος. Πώς λοιπόν εσείς θα συμπεριφερθείτε στον κόσμο, τι είδους επαφές έχετε κάνει, θα κάνετε, και αν θέλετε να το πω έτσι, όσο και αν είναι άτυπο ακόμα το διάστημα της εμφάνισης ως υποψηφίου, τι έχετε εισπράξει μέχρι τώρα? Να σας πω καταρχήν, να σας πω για την απαξίωση. Είναι καθήκον κάθε νέο ανθρώπου ή κάθε νέο εμπλεκόμενο στην πολιτική να απαντήσει στην απαξίωση.
να πείσει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως, δεν θα είναι έτσι όπως ήταν, θα είναι διαφορετικά. Θα είναι διαφορετικά με μια άλλου είδους προσπάθεια, με ένα άλλου είδους μοντέλο. Τώρα να σας απαντήσω επί προσωπικής στρατηγικής, αν και δεν μου αρέσει η λέξη, στην πολιτική δεν υπάρχει στρατηγική, το λένε περισσότερο άνθρωποι που δεν εκτιμώ. Η στρατηγική μου είναι η στρατηγική της επαφής, αυτό που λέτε σε στρατηγική. Θα προσπαθήσω να μιλήσω με ανθρώπους, μιλάω καθημερινά με πάρα πολλούς ανθρώπους. Έχετε ξεκινήσει δηλαδή επαφές. Οι φίλοι με το που είδαν το όνομά μου σε πιθανότητα να ως υποψήφιο ή υποψηφίο, με προσέγγισαν, με ρώτησαν το γιατί, μου είπαν πάρα πολύ ήταν αρνητικοί, γιατί λένε θα χάσεις τη δουλειά σου, θα μειώσεις τα εισοδήματά σου. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Μένα με ενδιαφέρει να προσφέρω. Αλήθεια σας το λέω, θα το δείτε κι εσείς με τα χρόνια. Θα μου το λέτε, τη θυμάστε αυτή την εκπομπή. Είναι η πρώτη και αντικειμενικά θα τη θυμόμαστε. Ναι. Από πολλές οπτικές γωνίες. Και εγώ θα τη θυμάμαι. Είμαι σίγουρος ότι και εγώ θα τη θυμάμαι και μετά. Πάντως είναι ιδιαίτερη χαρά που είναι η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση εδώ στην εκπομπή τη δική μου. Είναι σημαντικό και για μένα και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Είμαι σίγουρος. Εγώ παρακαλώ. Και για μένα είναι μεγάλη χαρά. Έλεγα λοιπόν ότι ο τρόπος που δρώ μέχρι στιγμής είναι επαφή με φίλους. Αντλώ ιδέες, επαφές στην περιφέρεια των Τρικάλων, σε μικρές συγκεντρώσεις, τίποτα περισσότερο. Τα πολύ δομημένα πράγματα νομίζω ότι σε αυτόν τον καιρό δεν λειτουργούν όπως θα λειτουργούσαν παλαιότερα. Και σε αυτό αλλάζουμε. Και έστω και σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, αυτό που έχετε εισπράξει από τον κόσμο ποια είναι. Μιλάτε, έρχεστε σε επαφή όπως είπατε μόλις τώρα. Πού εστιάζουν τις επισημάνσεις τους οι άνθρωποι με τους οποίους κουβεντιάζετε, πέρα από τους φίλους. Αν ήθελα να απαντήσω μονολεκτικά, το βασικό ερώτημα είναι η ενεργία. Και η ενεργία στις νέες ηλικίες, η οποία έχει λάβει τρομερές διαστάσεις. Μιλάμε για ο ένας στους δύο στις ηλικίες μέχρι 35 χρονών, είναι επίσημα νούμερα, είναι σχεδόν ο ένας στους δύο. Και εγώ θα έλεγα ότι σε 10 λεπτά να είναι και ακόμη περισσότερο, γιατί τα μοντέλα που λειτουργούσε αυτός εδώ ο νομός δεν ήταν και ό,τι πιο βιομηχανοποιημένο, ήταν μακριά από αυτό. Ένας νομός που δεν έχει βιομηχανία, δεν έχει βιοτεχνία μεταποίηση, έχει τουρισμό, έχει ελάχιστες βιομηχανίες για να μην αδικούμε και κάποιες που υπάρχουν και από εκεί και πέρα θεωρητικά έχει αγροτιά και κτηνοτροφία. Έχει αγρότες και κτηνοτρόφους. Λέω θεωρητικά όμως γιατί σε σχέση με τον κάμπο, σε σχέση με τα βουνά μας εδώ, είναι πολύ λίγοι οι κτηνοτρόφοι και πολύ λίγοι οι αγρότες. Ναι. Άρα λοιπόν και αυτό που λένε τα δύο μεγάλα κόμματα, κύριε οικονόμου, ότι θα ξεκινήσει η ανάπτυξη και ο κόσμος θα αρχίσει να παράγει, δεν ξέρω, το ακούω σαν όνειρο θερινής νυχτός. Εγώ θα έλεγα ότι μπορούμε να αλλάξουμε δύο πράγματα σε σχέση με τα τρίκαλα. Αυτά μου έρχονται τώρα στο μυαλό. Το ένα είναι να αλλάξουμε λίγο τη δομή του τουριστικού μας μοντέλου. Μια πολύ καλύτερη διαφήμιση. Μέρη που είναι καταπληκτικά, είναι πάρα πολύ όμορφος νομός, κατά κοινή ομολογία ο νομός των Τρικάλων, θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε με έναν πιο ευέλικτο, πιο καλό τρόπο και είναι εύκολο, δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι δύσκολο. Νέες ιδέες χρειάζεται. Επίσης θα έλεγα στο Γιώργο κτηνοτροφικό μας μοντέλο. Θα έλεγα ανάπτυξη τρόπου σκέψης πιο δομημένου και με κατεύθυνση στα πιο τυποποιημένα επώνυμα προϊόντα. Θα πρέπει λίγο να πουλάμε αυτά τα πράγματα που καταφέρουμε καλύτερα, πιο όμορφα και καλύτερα. Δεν το κάναμε. Ας ελπίσουμε ότι και αυτό θα προσπαθήσουμε οι νέοι που θα εκλεγούν, και αν είμαι και εγώ ένας από αυτούς τους βουλευτές, να βοηθήσουν πάρα πολύ και σημαντικά σε αυτό το τομέα. Εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ. Μιλάμε πάντως για ένα τομέα που και τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν παίξει το δικό τους ρόλο για να δούμε να συρρυκνώνεται το ανθρώπινο δυναμικό στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους και να μιλάμε πια, ακούγεται ως Ολλανδικό ανέκδοτο, να λέμε για Θεσσαλικό κάμπο που θεωρητικά μπορεί να παράγει τα πάντα, τα οποία όμως τελική ανάλυση τα εισάγουμε. Δηλαδή είναι πραγματικά ασύλληπτο και εδώ έπαιξαν ρόλο και οι επιδοτήσεις και η πολιτική που ασκήθηκε προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Ωραία περιγραφή. Θα συμφωνείτε. Ωραία περιγραφή. Κάντε, συμφωνώ απόλυτα. Σας λέω το νούμερο το συγκλονιστικό, το νούμερο που όταν μαζευόμαστε με άλλους ανθρώπους που δεν είναι και η ειδικότητά μας και ακούμε ότι τα 3/4 του κρέατος που καταναλώνουμε είναι εισαγόμενο, εμένα αυτό το μυαλό μου δεν το χωράει. Μου φαίνεται νούμερο το οποίο είναι επιστημονικής φαντασίας. Να σου βάλω και μια άλλη παράμετρο στην κουβέντα αυτή, ότι το γεγονός ότι αν αποφασίσει κάποιος σήμερα να ασχοληθεί, θα του δημιουργηθούν ερωτηματικά. Τι κόστος θα έχει αυτή η παραγωγή που μπορεί να μην την ξέρει από την αρχή, πού θα τη διαθέσει,
σε ποιες αγορές, με ποιες τιμές. Άρα λοιπόν ένας ακόμα παράγοντας που λειτουργεί θα έλεγα αντιπαραγωγικά. Δηλαδή δεν πάει ο άλλος εύκολα να επενδύσει, γιατί δεν ξέρει αύριο το πρωί αν πραγματικά θα μπορέσει να πιάσει τόπο το βιός του, να παράγει και να κερδίσει, βρε αδερφέ, τελικά να ζήσει. Κοιτάξτε, το κράτος πρέπει να ασκήσει μια πιο σταθερή λειτουργική πολιτική σε αυτά τα πράγματα, αλλά και η επιχειρηματικότητα πάντα έχει και τα ρίσκα της, έτσι. Δεν είναι κάτι εύκολο. Εγώ να πάρω και το μέρος του κράτους τώρα. Επιχειρηματικότητα να λαμβάνεις κάποιους κινδύνους. Θα έλεγα όλοι μας είχαμε μάθει σε σιγουριές κρατικιστικών μοντέλων. Τώρα θα πρέπει να το ξαναδούμε. Για να γυρίσω λίγο στα δημοσκοπικά ευρήματα των τελευταίων ημερών, είπαμε και πριν ότι όλα μιλάνε για μη αυτοδυναμία την επόμενη μέρα των εκλογών. Άρα μιλάμε για συνεργασίες. Βλέπουμε όμως ότι σε πάρα πολλά κόμματα λειτουργεί και αρχή των συγκοινωνών των δοχείων, δηλαδή φεύγουν από το ένα, πηγαίνουν προς το άλλο. Υπάρχει μια μετακίνηση η οποία είναι χαρακτηριστική των ημερών. Έτσι φαντάζεστε, πώς πιστεύετε μάλλον το πόλεις ότι θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα? Βλέπετε να έχουμε ανακατατάξεις, αλλαγές ή έτσι θα πάμε? Κοιτάξτε, η μετακίνηση των υποψηφίων μου φαίνεται ότι έχουν ως μη ιδιοτέλειας. Η μετακίνηση των ψηφοφόρων είναι στοιχείο της δημοκρατίας, οι ανακατατάξεις είναι στοιχείο της δημοκρατίας και μου φαίνονται και όχι μόνο θεμητές και καλές. Θα πρέπει οι άνθρωποι να έχουν τη δυναμική τους, να διαβάζουν την πραγματικότητα με τη δυναμική τους και να αλλάζουν και παρατάξεις και κόμματα. Δεν μου φαίνεται κακό. Και ενώ με ενοχλεί, πάλι να το πω, είναι αυτό η μετακίνηση υποψηφίων. Μου φαίνεται πάρα πολύ ενοχλητικό ένας υποψήφιος τη μία μέρα να είναι με το ένα κόμμα και την άλλη να είναι με ένα άλλο κόμμα. Και τόσο γρήγορα. Έχω κάποια παραδείγματα στο μυαλό μου που με ενοχλούν. Θυμίζουν μεταγραφές ποδοσφαιρικών ομάδων αυτά τα οποία γίνονται. Έχουν στοιχείο ανταλλαγής. Τι είναι αυτό το πράγμα? Εμένα μου φαίνεται απρεπές. Δέστε όμως δύο άλλους παραμέτρους. Πρώτον, το γεγονός ότι οι μεγάλες ηλικίες εξακολουθούν να στηρίζουν και συγκεκριμένες πολιτικές και κόμματα. Να πω πρόσφατα στην εκλογή του Βαγγέλη Μενιζέλου στο ΠΑΣΟΚ, η προσέλευση των μελών ηλικιακά ήταν από τα 40 και πάνω. Κάτω από τα 40 υπήρχε πολύ μικρή προσέλευση. Αυτό παρατηρείται και στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, όλο ένα και περισσότεροι από αυτούς που λένε ότι δεν θα πάω να ψηφίσω ή ίσως να απέχω, ηλικιακά είναι στις νεότερες ηλικίες. Οι απαντήσεις μου είναι δύο. Όποιος είναι έμπειρος δεν θυμώνει τόσο εύκολα και ελέγχει το θυμό του. Αυτή είναι η πρώτη απάντηση που μου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό. Και δεύτερο, θα έλεγα ότι οι νεαρές ηλικίες πλήττονται πάρα πολύ από αυτή την κρίση. Πώς θα πείστε λοιπόν η ανεργία που λέγαμε πριν? Είναι υποψήφιοι τους νέους να πάνε να ψηφίσουν? Εγώ θα τους πείσω λέγοντας αυτά που πιστεύω, τα οποία είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτούς νέους και στις νέες. Θα τους πω ότι αυτό που ζήσαμε μέχρι τώρα ήταν μια πλάνη, κρίθηκε, κρίνετε το κι εσείς στην κάλπη και πάμε παρακάτω, πάμε σε καλύτερα νέα πράγματα. Το νέο για μένα δεν σημαίνει πάντα το καλύτερο, αλλά θα πρέπει να δοκιμαστεί αυτό το νέο. Θα πρέπει να το βάλουμε στην κρίση του τρικαελληνού, του ελληνικού λαού. Και να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Να πάρουμε και τις ευθύνες μας σαν ψηφοφόροι. Όποιος ψηφίζει πρέπει να λαμβάνει και τις ευθύνες του. Να ψηφίσει ανθρώπους νέους, ικανούς, με την ευχέρεια να λειτουργήσουν και την ευχέρεια της προηγούμενης κοινωνικής επαγγελματικής διαδρομής. Για να πάμε λίγο και στον Άκη Τζοχατζόπουλο. Με αυτό ξεκίνησα σήμερα την εκπομπή. Δεν είναι συνηθισμένο στην Ελλάδα να βλέπει κανείς πολιτικούς που πάρα λίγο να ήταν εν δυνάμει πρωθυπουργοί. Έφτασαν πολύ κοντά. Οδηγούνται αλυσοδεμένοι με χειροπέδες των ανακριτήσεων, εισαγγελέων και πίσω από τα κάγκελα. Ναι. Το πολιτικό σύστημα νομίζω ότι έδειξε τα πρέποντα τα ανακλαστικά και άρχισε να φαίνεται και στον κόσμο ότι ζούμε σε ένα κράτος με κανόνες και όχι με εξαιρέσεις. Αυτό απαντά πάρα πολύ στην, α το πούμε, τιμωρία σε εισαγωγικά του Άκη του Τζοχατζόπουλου, γιατί ακόμα δεν έχει τιμωρηθεί. Ο άνθρωπος οδηγείται για να λάβει τον ορισμό της δικαιοσύνης. Αλλά θα έλεγα ότι ο Άκης του Τζοχατζόπουλος το ΠΑΣΟΚ τον τίμησε και αυτός το ΠΑΣΟΚ δεν τον τίμησε. Για να είμαι πολύ ειλικρινής και μπορεί να ακούγεται και ξένο αυτό. Είναι ένας άνθρωπος που τιμήθηκε από τους φίλους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και αυτός με την εν γέννη συμπεριφορά του καθόλου μα καθόλου δεν τους τίμησε ή δεν μας τίμησε.
Αυτό είναι μια πρώτη ουσιαστική ανάγνωση. Να σας βάλω όμως στην κουβέντα μας και μια δεύτερη. Πολλοί είναι αυτοί που λένε και από την προηγούμενη φορά που ασκήθηκε δίωξη κατά του Άκη Τζοφατζόπουλου, πως για όλο το πολιτικό σύστημα εξουσίας, η περίπτωση του Άκη Τζοφατζόπουλου είναι ένα πολιτικό λεξικέραυνο, είναι ένα σάκος του μπόξ, όπου εκεί πάνω θα εκτονωθεί όλο αυτό που λέμε ηθική κάθαρση του πολιτικού συστήματος. Mm-hmm. Γιατί δεν φαντάζομαι ότι είναι ο μοναδικός ο Άκη Τζοφατζόπουλος, ο οποίος δεν λέω ότι είναι ένοχος, που θα έπρεπε. Ναι. Να κληθεί από εισαγγελείς και ουσιαστικά. Αυτό ακριβώς. Εγώ λέω πάντως ότι είναι μια καλή αρχή. Το πολιτικό σύστημα κάνει μια καλή αρχή αυτοκριτικής και δείχνει τα πρέποντα αντανακλαστικά. Ας κρατήσουμε αυτό και ας σκεφτούμε και στην επόμενη φορά που θα δούμε την ενεργοποίηση παρόμοιων αντανακλαστικών, πού οδηγούμε. Κύριε Οικονόμου, λίγο πριν κλείσουμε, αυτή ήταν έτσι μια πρώτη κουβέντα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Να θέσω όμως το υποθετικό ερώτημα. Εκλέγεστε αύριο. Ποιες θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητες σας για τον νομό? Οι προτεραιότητες μου, καταρχήν ευχαριστώ για την υπόθεση. Οι προτεραιότητες μου είναι αυτές που είπαμε και πριν. Θα έλεγα να στήσουμε μια δομή που να μπορεί και τον τουρισμό μας να τον διαφημίσει καλύτερα. Να πούμε τα καλύτερα και να δείξουμε τα καλύτερα για τον περίφημο ορεινό μας πλούτο ή για το μετέωρο ή για οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει τουρίστες να έρθουν εδώ και να περάσουν ωραία και να μας διαφημίσουν και αυτοί οι ίδιοι. Και μια άλλη κατεύθυνση που θα ήθελα να δώσω και επιμένω πάρα πολύ σε αυτό είναι στο επώνυμο τυποποιημένο προϊόν του αγρότη. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το κάναμε τόσο καιρό. Αύριο εκτός απρόπτου ξεκινάει αύριο μεθαύριο το πολύ και τυπικά υπολογική περίοδος. Βέβαια είμαστε στην εβδομάδα των παθών, στη μεγάλη εβδομάδα. Ας ευχηθούμε αυτή η εβδομάδα που θα σημάνει και έναρξη προεκλογικής περίοδου να βοηθήσει έτσι ώστε η εβδομάδα των παθών να είναι μόνο στη διάρκεια της μεγάλης εβδομάδος. Έχετε κάτι συγκεκριμένο για τις επόμενες μέρες, μια που λογικά θα έρθουν και πάρα πολύ εδώ Τρικαλνοί για να περάσουν τις Άγιες Μέρες του Πάσχα? Έχετε κάτι προγραμματισμένο? Εγώ δεν είμαι πολιτικός με την κλασική έννοια του όρου. Θέλω να δράσω με επαγγελματική ποιότητα και ερασιτεχνική διάθεση στην πολιτική. Δεν θα κάνω πράγματα τα οποία κάναν οι πολιτικοί άλλων εποχών. Να σας πω και κάτι έτσι που έχει μεγάλη δόση προσωπικής αυτοεκμυστήρευσης. Δεν συμπαθώ πάρα πολύ να πηγαίνω σε γιορτές, σε βαφτίσια, σε γάμους, μόνο και μόνο για να σφίξω κέρια και να χτυπήσω πλάτες. Έτσι ακριβώς δεν θα ήθελα να πάω και σε μεγάλες μαζόξεις, στις οποίες δεν θα έχουν ουσία και δεν θα κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Θα δείτε η διαδρομή μου από εδώ και πέρα, η πολιτική μου διαδρομή, θα είναι διαφορετική σε όλα τα πράγματα. Και σε αυτά τα μικρά του φαίνεστε. Πάντως, θέλω να πω να καταθέσω προσωπική μαρτυρία. Ακόμα δεν έχει την πολλαστεί με αυτό που λέμε έτσι πολιτική συμπεριφορά. Πριν από ελάχιστες μέρες βρεθήκαμε στο ίδιο μαγαζί. Έτσι, σας είδαμε την παρέα, να πείτε το ποτό σας χαλαρά, να αστειεύεστε. Δηλαδή, εικόνες καθημερινές που δεν έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε πολιτική, εντός εισαγωγικών συγκεκριμένη συμπεριφορά. Ένας πολιτικός μπαίνει σε ένα μαγαζί, το ξέρει, τον βλέπει ο κόσμος, άρα πρέπει να προσέχει συμπεριφορά, κινήσεις. Ήσασταν έτσι, ναι, ο ίδιος. Να είστε καλά που το λέτε αυτό. Παρόμοιες συμπεριφορές παλαιών πολιτικών πρόσβαλαν την πολιτική έτσι που είναι εγώ στο μυαλό μου. Οι παλαιότεροι πρόσβαλαν την πολιτική. Το να μπαίνει σε ένα μαγαζί και να χαιρετάς τους πάντες και τα πάντα, να χτυπάς πλάτες, να σφίγγεις χέρια, εμένα δεν μου είναι πολιτική αυτό. Πολιτική είναι να προσπαθείς όσο περισσότερο οι άνθρωποι να περνάνε όσο περισσότερο καλά. Αυτός είναι ο ορισμός για μένα της πολιτικής. Κύριε Οικονόμου, να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα που είχαμε. Να σας ευχηθώ, εφόσον ανακοινωθεί το ψηφοδέλτιο και εκτός από που θα είστε μέσα στους υποψήφιους, καλή επιτυχία στο νέο σας αυτό ξεκίνημα. Να σας ευχαριστήσω που κάναμε. Σας ευχαριστώ για την πρώτη. Αυτό ακριβώς. Ντεπού το τηλεοπτικό στην εκπομπή εδώ. Να ευχηθώ σε εσάς και την οικογένειά σας καλή ανάσταση. Να είστε καλά. Και θα τα πούμε και πάλι σε όλα τα επίπεδα, λέω εγώ. Το έχουμε ανάγκη πραγματικά να έχουμε ανάσταση σε όλα τα επίπεδα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, εμείς τώρα θα πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Θα φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Ντίνο Κοντρώνη, ο οποίος θα είναι υποψήφιος με το συνδυασμό, με το
ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί.